κλασικά, το βλογκάκι ξεκινάει μέσα από το αυτοκίνητο, έτσι, σταθερή αξία, ξέρετε. Νέο βλογκάκι λοιπόν σήμερα, και στο σημερινό vlog έχουμε update στην εικόνα. Θα πάρω επιτέλους μια capture card καλή, γιατί το σήκαμε με σάπια capture card. Θα μου πεις τώρα καλή, σχετικό, έτσι. Τουλάχιστον θα μπορούμε να κάνουμε capture 4K εικόνα, οπότε να μπορώ να κάνω καλύτερα μοντάζ και να μην είναι τόσο pixelated εικόνα. Γιατί όπως ξέρετε τραβάω βίντεο και κάνω live stream με DSLR. Οπότε μια καλή capture card, γιατί μέχρι τώρα είχα μια κινέζια, θα είναι χρήσιμη. Οπότε πάμε και θα δούμε και το πιο satisfying πράγμα που ονομάζεται Scrooge Point. Scrooge Point. Scrooge Point. Ανοίγεις την εφαρμογή. Παρέλαβε από τη θηρίδα. Το πατάς. Satisfying. Πάμε να δούμε τι είναι. Παραλάβαμε. Ωραίο. Πήγαμε στο στούντιο. Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν, και κάνουμε unboxing το κουτί το οποίο πήραμε. Το κουτάκι αυτό που πήραμε, πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε τι είναι. Το συγκεκριμένο κουτάκι θα πάει την εικόνα ένα level μπροστά. Θα γίνει ακόμη πιο ακραία η εικόνα από ό,τι είναι. Και γενικότερα το αποτέλεσμα που θα πάρουμε θα είναι ακόμη πιο καθαρό, αλλά και ακόμη πιο low latency. Δηλαδή η καθυστέρηση που θα έχει θα είναι ακόμη πιο smoothness. Δεν θα έχει βασικά σχεδόν καθόλου καθυστέρηση. Αυτό. Οπότε, δεν χάνω άλλο χρόνο, πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Vlog και τη Μιτζόχρο Καπαλό δεν γίνεται. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε το Elgato, το Camlink. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πραγματάκι θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε την DSLR με τον υπολογιστή. Αυτή τη στιγμή έχω capture card. Αυτή είναι εδώ πέρα. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη capture card είναι η κινέζια του AliExpress, η οποία είναι αγορασμένη 7 ευρώ. Η συγκεκριμένη βέβαια μας έχει βγάλει 3 χρόνια αφοβά. Απλά το κακό είναι ότι είναι USB 2 και το κακό είναι επίσης ότι μπορεί να κάνει capture μέχρι 1080 30 fps. Κάτι το οποίο είναι κακό, γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε την ποιότητά μας όπως θα έπρεπε. Δεν με πειράζει αυτό, γιατί η προηγούμενη κάμερα που είχα ήταν 1080 30 fps, αλλά πλέον έχουμε πάει στο 4K, οπότε έπρεπε να γίνει αλλαγή τουλάχιστον σε USB 3 για να μην έχουμε απώλεια στην εικόνα, να είναι χλακ, και φυσικά να μπορεί να αποδώσει μέχρι και 4K 30 fps. Η συγκεκριμένη μπορεί να αποδώσει 1080 έως 60 και 4K έως 30. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα level up για την ποιότητα των βίντεο. Και επειδή γενικότερα όταν σετάρω τη φάση εδώ πέρα, έχω μόνιμα συνδεμένη την DSLR, όπως θα δείτε. Εδώ. Είναι μόνιμα σεταρισμένη εκεί πέρα πάνω η DSLR, οπότε ουσιαστικά γίνονται όλα τα βίντεο από εκεί. Οπότε, φεύγει τώρα το σάπιο, το capture καρτάκι, που το οποίο είναι, που είναι, να το, θα φύγει αυτό και θα αντικατασταθεί με το Elgato, το Camlink. Πάμε να τσεκάρουμε. Δεν κάνω διαφήμιση στην Elgato, απλά ξέρω ότι είναι το πιο value αυτή τη στιγμή σε capture card. Στην Elgato έχω στείλει πολλά μηνύματα για να κάνει support στα κανάλια, αλλά έχουμε φάει άκυρο γιατί λέω ότι έχω λίγους subscribers. Cancel Elgato. Όχι, εντάξει, είναι καλά τα πράγματά της. Έχει και στικεράκι το οποίο δεν θα κολλήσω πουθενά, διαφήμιση δεν κάνουμε. Οπότε μια που το είδατε, μια που το ξεχάσατε. Αυτά, πάμε να σετάρω τη φάση, να δούμε πώς θα βγει. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, να πω την αλήθεια. Αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι τώρα είναι η Elgato και μπαίνει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι και αυτό USB 3, τίμιο το καλώδιο, το οποίο τι κάνει,
Αν το κουμπώσεις επάνω στο PC σου, έτσι υπάρχει κίνδυνος αυτό εδώ πέρα να φύγει. Οπότε, αν θα συνδέσεις κάποιο τέτοιο τύπου capture card, ακόμα και αυτό, όπως εγώ είχα πριν, θα το σεκτάρεις πώς, ως εξής. Θα βάλεις πρώτα μία προέκταση, έτσι, και μετά θα το κουμπώσεις. Για να είναι ουσιαστικά αυτό ο συνδετικός κρίκος. Για να μην το βάλεις πάνω στο PC και αυτό εδώ πέρα στραβώσει, γιατί όπως βλέπετε δεν χαρίζει πολλά. Οπότε, είναι αμαρτία το 100 ευρώ πραγματάκι να σπάσει τόσο γρήγορα. Βολικό πολύ, χρήσιμο που το δίνουν μαζί. Gambling 4K. Πάμε να το κουμπώσουμε εδώ τώρα, να δούμε εδώ. Πραγματάκια και θαματάκια. Εντάξει, ήδη υπάρχει διαφορά. Ακραία, φίλε. Εντάξει, εγώ έχω ενθουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Ήδη η διαφορά είναι ακραία. Εντάξει, το αποτέλεσμα που παίρνει καμία. Καταρχάς, είναι ακραία smoothness. Καμία σχέση με αυτήν εδώ πέρα τη βλακία. Ακραία smoothness. Εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, πάμε. Custom resolution. Όχι. Device. Resolution. Color space. Deactivate, activate. Device default. Άρα τώρα τραβάει 4K. Πω, πω, φίλε. Η κάμερα είναι κουμπωμένη 4K. Η κάμερα, καταρχάς, όμως δεν έχω ενθουσιαστεί. Έχω καταενθουσιαστεί με την ποιότητα. Η ποιότητα είναι ακραία. Καταρχάς, δείτε εδώ, είναι τόσο smoothness. Εντάξει, άξιζε τον κόπο. Το cam link αυτή τη στιγμή στο Scrooge, και φυσικά θα βρεις τα link κάτω στην περιγραφή, ξέρεις, και του Scrooge link για να πας να κάνεις follow και εκεί πέρα, έχει 100 ευρώ. Έτσι, έχει δηλαδή 98, μετά της αποστολής βγαίνει 105. Αξίζει τον κόπο full. Ήμουνα υπέρ της σάπιας capture card και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι σάπια, αλλά πιστέψτε με, αξίζει, η διαφορά φαίνεται. Φαίνεται πιο πολύ στο frame drop. Δεν έχει καθόλου σπάσιμο spike εικόνα. Δεν έχει καθόλου καθυστέρηση. Η εικόνα περνάει σφαίρα κατευθείαν. Βέβαια θα μου πεις, είναι και USB 3. Ναι, αυτή ήταν η USB 3, μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ακόμα και η ποιότητα είναι πιο καθαρή. Επίσης την κάμερα την έχω συνταρισμένη 4K, έτσι. Οπότε δίνει τη full ανάλυση που μπορεί να δώσει η DSLR επάνω. Ακραίο. Ακραίο. Οπότε, level up, η φάση τώρα έχει βίντεο για να δούμε το πώς τραβάει. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα για unboxing. 3 hours later. Τελειώνει πρώτη μέρα. Θα έχει αύριο συνέχεια γιατί περιμένω δεύτερο δέμα. Οπότε θα το κάνουμε όλα μαζί. 3 δέματα περιμένω, τα δύο, το ένα τα ανοίξαμε, έρχονται άλλα 2. Οπότε θα γίνει ένα συγκεντρωτικό βίντεο με όλα. Οπότε φεύγω από το στούντιο. Η ώρα είναι 9. Πάω σπίτι. Και τα λέμε αύριο μετά τη δουλειά πάλι. Απλά επειδή θα βγει μικρό, είπα να κάνω και τα 3 δέματα ένα βίντεο. Αν και το ένα θα γίνει ένα ολόκληρο βίντεο. Μάλλον. Έπεται συνέχεια. Πολύ συνέχεια. Day number 2. Έχουν περάσει 2 μέρες από την τελευταία μέρα που με είδατε, από την τελευταίο δευτερόλεπτο που με είδατε. Έχουν περάσει 2 μέρες και είμαι courier γιατί με έχουν ενημερώσει ότι σήμερα έρθει το δέμα. Οπότε πάμε να το πάρουμε. Ξέρετε, στην Καβάλα δεν έχει να παρκάρεις. Οπότε αναγκαστικά παρκάρεις στο πάρκινγκ. Αλλά το στήτο από το πάρκινγκ είναι σχετικά μακριά. Οπότε ανεβαίνεις την ανηφόρα με το κουτί στα χέρια. Και είμαι στούντιο. Το δέμα το έχω αφήσει μέσα. Έχω έρθει εδώ. Όπως είπα και στο story που είχα κάνει, αν δεν είσαι Instagram, ακολουθήσει, να πας να ακολουθήσεις το Instagram, γιατί ανεβάζω γενικότερα την καθημερινότητα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να χάσεις. Αλλά αν δεν έχεις κάνει follow στο Instagram, τώρα θα κάτσεις εδώ να τα ακούσεις μεταγενέστερα. Εδώ πέρα έχω το κουτί του υπολογιστή. Το οποίο κουτί θα το πάρω από εδώ. Το έχω εδώ το κουτί του υπολογιστή. Βζτ.
Δηλαδή με τον αγκώνα να βγω το φως. Για να μην αφήσω το κουτί του υπολογιστή. Και θα το βάλω εκεί. Εδώ πέρα κάτω θα βάλω τα χαλιά, τα οποία χαλιά είναι εκεί πέρα πίσω, θα στρωθούν. Θα μου πεις γιατί, γιατί α! Δεν έχει μόνος. Οπότε πρέπει ουσιαστικά να μπουν τα χαλιά και να μπει και ο καναπές που έχω εκεί πέρα. Το θέμα είναι εκεί. Θα έρθει ο καναπές αυτός να μπει εδώ για background. Και εκεί πέρα θα μπει η 40 τηλεόραση που ήθελα να βάλω στο στούντιο. Αν θυμάστε που σας είχα πει θα την κάνω κάτι. Τελικά θα την κάνω αφού έρθει η καινούρια τηλεόραση που θα μπει εδώ. Οπότε μέχρι να έρθει η καινούρια θα μπει εδώ πέρα παλιά. Οπότε. Ξεκινάω, θα κάνω πρώτα τη μετακόμιση, θα αφήσω το κουτί από εδώ εκεί και θα κάνω δοκιμή για το Mac αν δουλεύει μέσα, γιατί θα δουλεύω πλέον με το MacBook μέσα. Οπότε φεύγουμε από εδώ. Εδώ είναι ο σερβερ του Θοδωρού. Οπότε θα μπει κάτω σερβερ μαζί με τον υπολογιστή μου εδώ πέρα κάπου στη γωνία για να στηθεί το setup εδώ και για να έρθει και εκείνο να μπει στη θέση του και με το κουτί. Αυτά. Οπότε σήμερα έχει δουλίτσα. Εδώ μεταξύ. Το δωμάτιο εδώ έχει κίτρινα φώτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται η λάμπα και ότι είναι λίγο κίτρινο το φως. Γιατί το σπίτι πριν γίνει στούντιο ήταν σπίτι και έμενε εδώ έτσι. Και οι λάμπες όλες είναι κίτρινες για να είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικ το φως. Όλες οι λάμπες είναι κίτρινες. Οπότε πρέπει να αλλάχτούν. Λοιπόν, δεν χάνω χρόνο. Παίρνω εδώ πέρα το φίλο μου. Το Jack. Θα το πούμε όπως θέλουμε. Τώρα αυτό τώρα, όπως και να το βάλεις, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ είχα βάλει ταινία διπλής όψης για να κολλήσω σφουγγάρια, αλλά δεν κολλήσανε ποτέ. Το πιθανό τώρα να πάρει και λίγο τοίχο μαζί. Βέβαια. Ορίστε. Έτσι. Όταν βάφεις μαύρους τους τοίχους, αυτά παθαίνεις. Αλλά προφανώς δεν θα βγάλω την κάτω. Όχι, θα την βγάλω, έλα βγάλω την έτσι. Την βγάλω σιγά σιγά για να μην βγάλω πολύ τοίχο. Ό,τι και να κάνεις, τελειωμένη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε. Βιδώνω τη βάση. Βάση για τηλεόραση μόνο να βγαίνει προς τα έξω. Μην πάρετε αυτή που είναι στον τοίχο. Δώστε 40-50 ευρώ παραπάνω, όσα είναι παραπάνω αξίζει. Γιατί αυτό είναι σχέδιο ταλαιπωρία. Ήθελα να βάλω ένα βύσμα πίσω από την τηλεόραση και έπρεπε να κατεβάζω την τηλεόραση κάθε φορά και ήταν θάνατος. Και αν δεν πες μια 40 διάρα, σηκώνεται. Μια 75 άρα δεν σηκώνεται. Λοιπόν, κάτσα βάλω και την άλλη βίδα. Νομίζω ότι σηκώνω τραπέζια. Είναι ελαφρύ. Δεν είναι massive. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είχε το έπιπλο όσοι το θυμάστε από τα story παλιά. Εδώ είχε την 75 άρα και τώρα θα έρθει μια 40 διάρα. Πάντη φέρω. Αυτή εδώ θα μας συντροφεύει για τους επόμενους 2-3 μήνες. Αν δεν σπάσει. Λοιπόν, εδώ έχει 2 βίδες τις οποίες δεν τις θέλουμε. Παλιότερα την είχα πιασμένη με tie-wraps αυτή την οθόνη. Στο πρώτο στούντιο. Λοιπόν, θέλουμε this. Και αυτά τώρα μπαίνουν έτσι. Να τα πάω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Με και πολλά περιθώρια, η αλήθεια είναι. Όχι, αυτό μπαίνει έτσι. Γιατί αυτό βιδώνει κάτω. Ναι, δεν έχουμε πάλι και πολλά περιθώρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο είναι. Οι δουλές για κάθε τρύπα. Είπα το μυαλό σας στο πονηρό, είπα βίδες. Προφανώς και δεν έχω τα εργαλεία μου εδώ. Τα έχω σπίτι. Θα μου πεις τώρα ότι ένα κατσαβίδι. Έτσι φαίνεται. Δεν έχεις κατσαβίδι, μαχαίρι, ό,τι καλύτερο. Γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας να χαλάσω και τις βίδες. Αλλά εδώ έτσι είμαστε, χωρικά, κραφτάρουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τις βιδώσω και πάρα πολύ σφιχτά. Ψήλω, δεν με νοιάζει κιόλας. Ό,τι έχει ο καθένας. Έτσι, λοιπόν. Καλά, προφανώς δεν το συνιστώ αυτό που κάνω. Απλά δεν έχω κατσαβίδια εδώ. Τα έχω σπίτι. Οπότε, δεν έχει κατσαβίδια. Μαχαίρι βουτύρου. Τι βουτυρού. Και όπως σας είπα, δεν θέλω και πολύ. Εγώ με tie-wraps την είχα πιασμένη πριν. Και που βάζω βίδες, 4 κιόλας, πολύ είναι.
Μάριος Πρίαμος. Τακ. Ούτε του παπά. Κάτσε, γιατί είναι βιδωμένες αυτές οι βλακίες τώρα και θέλουν ξεβιδούν. Ποτέ τέτοια βάση. Δώστε 5 ευρώ παραπάνω, 10 ευρώ παραπάνω, 50 ευρώ παραπάνω. Μακριά από τέτοιες βάσεις. Δεν βολεύουν καθόλου. Αν θέλετε να με ακούσετε, κάντε λίγο υπομονή. Χίλιες φορές την έχετε κάτω την τηλεόραση ή με τα ποδαράκια που έχει πάνω σε ένα κομωδίνο ή στο πάτωμα, παρά να πάρετε τέτοια βάση. Θα θέλετε να βάλετε ένα HDMI και αν έχει πίσω τα HDMI τηλεόραση, θα πρέπει να ξυλώσετε τα πάντα, ρε. Τα πάντα. Εγώ είχα και οπτική ίνα για την ηχόμπαρα και για να βγάλω την οπτική ίνα, να κατεβάσω την τηλεόραση, να μην κοπεί η ίνα, επειδή ήταν και ψηλοτοντωμένη η οπτική. Για χαρά. Για να δω. Λίγο στραβό. Και τώρα, να δούμε αν βολεύει. Φιλέ, ούτε υπολογισμένο να το είχα. Εντάξει. Like. Like, subscribe, follow, μόνο και μόνο για αυτό που έκανα. Αυτό εδώ είναι από την προηγούμενη οθόνη. Αυτό είναι για πέταμα. Αλλά εντάξει, ας το κρατήσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Και τώρα πρέπει να έρθει το κουτί. Το κουτί. Πληκτρολόγιο ποντίκι, τώρα γίναμε. Ήδη. Εν τω μεταξύ, πώς με βλέπετε, Όπως πάω στη δουλειά, ήρθα να κάνω δουλειές. Και πάμε να ξυλώσουμε. Καμία σχέση ήχος εδώ με δίπλα, Εδώ είναι. Βάλουμε κουτιά Apple δίπλα. Το γελάτε, αλλά θα σας το αποδείξω. Αλλά δεν ξέρω τον τρόπο ακόμα. Θέλω να σας το αποδείξω αυτό. Θα το πρώτο τον τρόπο. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξω κουτί από εδώ. Πρέπει να βγάλω τα φώτα από την αποθήκη. Να φτιάξω τα φώτα να παίζουν μέσα. Να δω που έχω τις λάμπες. Να φέρω τον καναπέ. Έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα σήμερα, λοιπόν. Πρέπει να στηθεί μετά το Mac εδώ για να μπορώ να δουλεύω, να κάνω μοντάζ εδώ. Οπότε ξυλώνουμε. Και πάμε. Ελπίζω μόνο, γιατί κάθε φορά που το κάνω αυτό, ελπίζω μόνο μετά να δουλεύουν όλα. Γιατί συνήθως δεν δουλεύουν όλα. Κάτι χαλάει. Το κακό είναι ότι θα φύγουν τώρα όλα και θα τα ψάχνουν μετά. Κουτάκι μου. Κουτάκι μου. Κολόκουτο. Windows PC! Έχει πλάκα! Θέλει και λίγο καθάρισμα. Πρέπει να φέρω και φώτα. Φέρνω φώτα. Πρέπει να φέρω, δεν φαίνομαι. Κάπως καλύτερα, Λοιπόν. Λαχάνιασα. Αυτό θα φέρω το τραπεζάκι που είχα μέσα, το οποίο θα μπει εκεί, για να μην είναι τελείως κάτω στο πάτωμα. Το κουτί δεν θέλω να είναι εκεί πέρα όμορφα. Ωραία, πάω να φέρω το τραπεζάκι από μέσα. Σε αυτό το κουτί θα έρθει να μπει ένα σύρμα το πληκτρολόγιο Logitech, το οποίο έχω στο σπίτι. Θα το φέρω την επόμενη φορά, αύριο που θα κατέβω, γιατί το ξέχασα. Για την ώρα θα φέρω το ήδη υπάρχον πληκτρολόγιο ποντίκι που έχω, για να μπορέσω να το δουλέψω προφανώς και να ανοίξει, αλλά θα έρθει το άλλο. Να δω λίγο, να τα πούμε. Τα χαλιά θα μπουν για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί αντανακλά ο ήχος από κάτω πάνω και δημιουργεί το αντίλαλο. Οπότε αν θα πει το χαλί, το μπες που θέλω να βάλω η μοκέτα, δεν θα δημιουργείται αυτός ο αντίλαλος. Αυτός ο κακός αντίλαλος. Οπότε η φάση έχει ως εξής. Φέρνω μπρίζες, κουμπώνω οθόνη, κουμπώνω τηλεόραση για να έρθει το δέμα να ανοιχτεί επιτέλους να κάνουμε unboxing. Γιατί αυτό περιμένουμε όλοι μας, έτσι. Και εγώ και εσείς. Εδώ να έρθουν αυτά. Φεύγω πάλι. Δεν ξέρω αν ακούγεται εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή, άμα θα μιλάω, θα με ακούτε. Πρέπει να φτιάξω και ένα μικρόφωνο για μέσα, γιατί το παλιό το μικρόφωνο το έχω δώσει. Γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Τώρα τι χρειάζομαι από εδώ. Από εδώ χρειάζομαι πληκτρολόγιο ποντίκι. Λοιπόν, ψαρεύω πληκτρολόγιο ποντίκι. Και θέλουμε και ένα HDMI. Ή αλλιώς HDMI που λένε στο χωριό μου. Το χωριό μου είναι πολύ μπροστά. Δείτε τώρα αυτό που σας έλεγα. Η οθόνη τώρα, εδώ πέρα που είναι, πρέπει εγώ να βάλω το HDMI. Για να το βάλω εκεί που είναι, πρέπει να κατεβάσω την οθόνη. Τώρα αυτή είναι μικρή, είναι εύκολη. Την κάνεις ένα τάκ και κατεβαίνει. Ναι, αλλά για σκεφτείτε να μην ήταν μικρή και να ήταν μια 75. Γιατί δείτε που είναι το HDMI. Χωρική. Α, έχει και από εδώ αυτή. Εντάξει, αυτή έχει από εδώ. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, είναι ολόκληρη ταλαιπωρία. Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθείς? Πρέπει να πάω την άλλη, γιατί δεν βλέπω. Α, περίμενε. Δεν έχει. USB. Ναι. Λοιπόν, άρα μόνο πίσω. Άρα πρέπει να τη βγάλω, όπως και να έχει. Πάμε πάλι πάλι. Επίσης, έχετε και αυτά τα προβλήματα. Τώρα βγαίνει πιο έξω γιατί το HDMI είναι τέτοιο. Γίναμε τώρα. Ακουμπάει το HDMI στο σίδερο πίσω. Και δεν μπορεί να κουμπώσει. Γι' αυτό σας λέω. Μακριά. Ωραία.
Έχουμε PC στο σαλόνι. Αυτό που με αγχώνει πιο πολύ είναι αν θα μπορέσω να σετάρω το MacBook μέσα. Γιατί μέσα θα κάθομαι να δουλεύω εδώ πέρα. Αυτό θα στηθεί για να παίζω. Οπότε αυτό θα γίνει gaming room σιγά σιγά. Δεν θέλω βιασύνες. Το τραπεζάκι αυτό θα γίνει κάτι άλλο στη δεύτερο χρόνο. Για την ώρα όμως χρειάζεται το τραπεζάκι αυτό να παίξει εδώ η φάση. Οπότε πάω να στήσω, να φέρω και το δέμα να ανοίξω, θέλω να στρώσω τα χαλιά. Δεν χάνω άλλο χρόνο, συνεχίζω, ξέρετε, κουτουλού, κουτουλού. Πώς κάνουνε, πάμε να στρώσουμε τα χαλιά. Θα στρώσω τα μπέζ, τα χαλιά αυτά τα έχω στείλει για πλύσιμο, είναι καθαρά. Μόνο τα μπέζ δεν είναι, που τα μπέζ δεν, όχι, τα έχω στείλει για πλύσιμο, όλα τα έχω στείλει για πλύσιμο. Οπότε εύκολα τα ανοίγουμε, τα ξεπακετάρουμε και στρώνουμε. Το κακό είναι ότι είναι μπέζ και εγώ στο στούντιο πλέον φοράω παπούτσια. Θέλω να τα καταργήσω τα παπούτσια μέσα στο στούντιο, οπότε πρέπει να κάνω ένα καλό καθάρισμα. Βέβαια το σπίτι ήρθε, η γυναίκα καθάρισε, έχει καθαρίσει πολύ καλά. Γιατί είχα θέμα με το στούντιο, είχα πει είχε νερά και μπούρου μπούρου γενικότερα. Οπότε τώρα θέλω να βάλω μοκέτα από εκεί ως εκεί, να το στρώσω από εδώ και να φέρω μέσα τον καναπέ. Μόλις γίνει μέσα, μπει ο καναπές και αρχίσει να γίνεται το δωμάτιο όπως πρέπει, το στούντιο όπως πρέπει, θα έρθει και το θέμα να γίνει unboxing. Στο τέλος του βίντεο γιατί θέλω να τσιλάρω κιόλας. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι. Θα μου πείτε τώρα, ρε Γιώργο, καλοκαίριασε. Μπαίνει. Έφτασε το Πάσχα. Θα στρώσω χαλιά. Έπρεπε τώρα να τα βγάζεις τα χαλιά. Εντάξει. Τα χαλιά είναι πρακτικό πράγμα. Τα χαλιά χρειάζεται. Δείτε πολύ που το πατάς. Άκρη. Νομίζω είχα κάνει πατέντα, τα είχα κάνει αλλιώς, τα είχα βάλει ανάποδα. Εντάξει, όλα καλά, εδώ θα έρθει ο καναπές, οπότε δεν με πειράζει να μην έχει χαλί. Βέβαια το μισό χαλί θα το φάει ο καναπές, αλλά μικρό το κακό. Οπότε εδώ θα είναι λίγο το ένα πάνω στο άλλο, με επηρεάζει και πολύ. Γιατί όπως είπαμε είναι στούντιο και βασικό πράγμα σε ένα στούντιο είναι η πρακτικότητα. Δεν είναι τόσο, ήδη μειώθηκε πάρα πολύ ο αντίλαλος από τα χαλιά. Βασικό πράγμα στο στούντιο είναι η πρακτικότητα και όχι τόσο η ομοιομορφία και η ομορφιά που θα έχει. Ομοιομορφία και ομορφιά, το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων. Το κακό είναι ότι ναι μεν, έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, το βλέπετε ότι θα γίνει κουκλάκι. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να ανοίξει πόρτα γιατί φτάνει το χαλί μέχρι το τέρμα εκεί πέρα. Που μπορεί να πάει και λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, δείτε πώς πάτε κάτω το χαλί, κάνετε ένα τακ, λίγο ακόμα, τακ, λίγο ακόμα, τακ, ωραία. Οπότε τώρα το χαλί είναι στο όριο εδώ, τέλειο. Απλά το κακό είναι ότι δεν μπορεί να ανοίξει αυτή η πόρτα. Αυτή η πόρτα την έχω καταργήσει γενικότερα, όταν και πριν που είχα το σπίτι, γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει λόγω των χαλιών. Μπαινευγένεις μόνο από εκεί. Δεν μας πειράζει, καθόλου δεν μας πειράζει. Ίσα-ίσα θα ήθελα να μην υπάρχει και αυτή η πόρτα, να είναι τείχος για να μπορώ να έχω ένα δεύτερο background. Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε βίντεο από αυτή την πλευρά και να φαίνεται πίσω το setup. Όνειρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να φέρουμε τον καναπέ μέσα. Πάω αλλάξω μια μπλούζα. Δεν παλεύω. Έχω σκάσει μια μπλούζα. Άλλαξα μπλούζα. Άλλαξε το μικρόφωνο μέσα. Μπράβο Γιώργο. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο Γιώργο. Γράψτε στα σχόλια όλοι μαζί. Μπράβο Γιώργο. Καλτσούλα όπως είπα, Σιλβέστερ. Μπλούζα άλλαξες, πες. Εντάξει, αυτή η μπλούζα δεν μου έκανε, τώρα μου κάνει. Έχω άσκυλα. Όλα καλά. Να βάλω κάτι να πέσει μουσκούλα. Όχι copyrights. Λοιπόν, το μεταξύ, δεν μπορώ να δουλεύω χωρίς μουσική και όταν δουλεύω στα vlog δεν μπορώ να βάλω τραγούδια και πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Λοιπόν, αυτό θα πάει εδώ να μην μας ενοχλεί και πάμε να φέρω καναπέ. Όχι αυτό ρε, τον καναπέ είπα. Μας ενοχλούν τα κουτιά εδώ. Τώρα πρέπει να έρθει σηκωτός μέσα, να γυρίσει εκεί και να κατέβει όπως τον είχα βγάλει έξω. Θα μου πεις τώρα γιατί τον έβγαλες έξω αφού δεν τον ξαναβάζεις μέσα. Πες μου εσύ. Εντάξει, είναι και καναπές κρεβάτι και έχει και αποθηκευτικό χώρο. Το σπίτι είναι καθαρό, ξαναλέω. Όλα καλά. Ανοίγει το αλάκλητρο συνέχεια. Λοιπόν, θέλει λίγο πιο εδώ. We'll be right back.
αυτός ο τείχος εκεί μου τα χαλάει όλα, ρε φίλε. Αυτός εκεί ο τείχος είναι άχρηστος. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ βγαίνει. Τώρα το θυμήθηκα. Αφού τον κουβάλισε πρώτα μέσα. Απλά είναι κολλημένο. Πρέπει να το ξεκολλήσω. Άμα το ξεκολλήσω, θα τον αφήσω μισό τον καναπέ. Θα πατάει μισός. Θα μου πεις τη βλάκα σου, γιατί δεν το κάνεις από την αρχή έτσι. Έλατε! Θα τη βγάλω την γωνία, την πάω έξω. Αυτό πώς είναι μέσα, βιδωτό. Μια γωνίτσα μόνο. Καναπεδάκι μικρό και θα το πάω το καναπεδάκι από εκεί τέρμα. Να τσιλάρουμε. Οπότε να μην είναι μέσα στη μέση. Ωραίοτατο. Να βάλω και αυτά εδώ έτσι. Παπ. Ο Hulk και ο Captain. Και αυτό πάει έξω. Μέχρι να σκεφτώ τι θα το κάνω. Ωραίοτατο. Τώρα αυτό θέλω να το πάω εκεί. Να κολλήσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Τα αφήσω εκεί. Και πριν που έμενα εδώ, εκείνη ήταν η γωνία μου. Οπότε, το ίδιο πράγμα είναι. Ιδανικό σενάριο θα ήταν να υπάρχει και μπράτσο από εκείνη την πλευρά, αλλά δεν με πειράζει. Εντάξει, δηλαδή κάποιος φίλος να έρθει να τσιλάρει εδώ ήσυχος, εδώ στη γωνίτσα του, είναι ό,τι πρέπει και να κάθεις εκεί πέρα. Το PC είναι πένα, ίσως χρειαστεί να φέρω την οθόνη. Λίγο πιο εκεί. Μόλις βγήκε το HDMI, αυτό σας έλεγα. Θάνατος το HDMI. Το HDMI θάνατος. Πω πω φίλε, δεν υπάρχει ζέστη, έχω σκάσει. Τώρα, αυτό είναι ωραίο το εκεί πέρα, μ' άρεσε. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται όμορφο, έχουμε και χώρο εδώ πέρα, έτσι δεν μπούκωσε ο χώρος. Ή θα μπορούσα να βγάλω από εκεί πέρα το κομωδίνο που έχω και να το κολλήσω στον τοίχο. Αυτό θα κάνουμε. Άσε να το δούμε πώς θα είναι. Ψσσ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 σ
Πώς θα έχει ίντερνετ ο υπολογιστής αν δεν βάλεις Ethernet? Χρόνια τώρα ο υπολογιστής για να συνδεθεί στο ίντερνετ χρειάζεται καλώδιο ή WiFi. WiFi το κουτί δεν έχει γιατί η μητρική μου είναι. Τέλος πάντων δεν έχει, δεν είχα πάρει. Οπότε πρέπει να βρω που έχω τα Ethernet τώρα. Κάπου έχω 5-6. Θα βρω. Επειδή το βίντεο έχει φτάσει σίγουρα στη μισή ώρα, γιατί έχουμε δείξει και έχουμε κάνει πολλά, κλείνουμε εδώ. Θα γίνει συνέχεια με το κουτί και το δέμα στο επόμενο vlog, στο part 2. Οπότε, μένεις συντονισμένος να δεις τελικά τι ήταν το δέμα αυτό που ήρθε. Βέβαια, αν ακολουθείς το Instagram, σίγουρα θα έχεις δει κάποιο story. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως επίσης, αν ακολουθείς TikTok, σίγουρα θα έχω ανεβάσει TikTok με το unboxing. Οπότε πας να τσεκάρεις TikTok, αν θέλεις τόσο πολύ να δεις τι είναι το δέμα. Βέβαια δεν πρέπει να χάσεις και το βίντεο στο YouTube, γιατί ουσιαστικά θα σε ταριστεί η φάση. Οπότε δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Φυσικά να πας να μου πεις στα σχόλια αν σου άρεσε το βίντεο, τι νέο περιμένεις και καμιά ιδέα για το στούντιο. Γιατί εγώ έχω γενικότερα πολλές ιδέες, αλλά σίγουρα θα έχεις εσύ κάποια να μου πεις. Οπότε πας τσεκάρεις σχόλια, πας τσεκάρεις περιγραφή και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μένεις συντονισμένος για να δεις τη συνέχεια.